Ορίστε, κυρία Κρήτα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζαμε ότι τα είχαμε ακούσει όλα εδώ από την νεκροδεξιά πτέρυγα της Βουλής, μέχρι που ανέβηκε στο Βήμα ο Αντώνης Σαμαράς και μας χάρισε αξέχαστες στιγμές σε ένα αμόκ ρητορικού μίσους και παραλυρηματικής ομοφοβίας. Να τον χαίρεστε. Εμείς απλά τον ακούμε και χαμογελάμε. Χαμογελάμε γιατί δεν θα του περάσει. Χαμογελάμε γιατί ο λόγος αυτός είναι παλιακός και δεν αφορά κανέναν. Ούτε εμάς, ούτε την κοινωνία. Ποσός. Μα εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς ασχολείστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό μας λένε μερικοί. Η απάντηση είναι ναι. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ασχολούμαστε και με τον κόσμο που καίγεται και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ασχολούμαστε με την ακρίβεια, την ανεργία, την κατάρρευση της υγείας, την κατακρύμνηση της παιδείας, τη διαφθορά, τις υποκλοπές, τη φτώχεια, την απελπισία, τα τέμπη, τους αγρότες, τους φοιτητές. Αλλά ασχολούμαστε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την έμφυλη βία, τις γυναικοκτονίες, τους κρατούμενους που θέλουν να σπουδάσουν, τις μειοψηφίες, τους πρόσφυγες, τους Ρωμά, τα θύματα τράφικινγκ, κακοποίησης, βιασμών, θύματα μπούλινγκ, θύματα συμμοριών ανηλίκων και ενηλίκων. Πάμε λίγο τώρα στο νομοσχέδιο. Από αυτό εδώ το Βήμα παρέλασαν δύο νέες δημοκρατίες. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σκέτσου, copy-paste. Όλοι ανέβαιναν εδώ και έλεγαν το ίδιο τραγουδάκι. Αλλά είδαμε και μια άλλη δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και αυτή, του κυρίου Βορύδη λογικά, που και αυτοί copy-paste έλεγαν τα ίδια και τα ολόιδια. Μα τι στην ευχή franchise έχετε κάνει. Είστε και στο μαξί μου έτσι. Έχετε δηλαδή ένα μαξί μου για τους φιλελεύθερους και ένα για τους ακροδεξιούς. Συστεγάζεστε. Ξέρετε, αυτό το νομοσχέδιο δεν ξεπλένει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των ελευθεριών στην Ελλάδα με την προσωπική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Έχουμε εδώ ένα νόμο με σαφή κενά, κενά που σας τα είπαμε και τα ξαναείπαμε και τα ξαναείπαμε και εμείς και οι φορείς και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, του κουφού την πόρτα. Δεν ακούσατε τίποτα. Και δεν ακούσατε, διότι ο δήθεν προοδευτισμός της κυβέρνησής σας είναι όψιμος, υποκριτικός και κοινικά εργαλειακός. Απόδειξε τώρα, από στιγμή στη στιγμή αρχίζει η ονομαστική πληροφορία και θα δείτε ότι χωρίς την αντιπολίτευση δεν θα μπορούσατε να το περάσετε αυτό το νομοσχέδιο. Είπαμε, φέρατε ένα λειψό νομοσχέδιο και κάνετε δυστυχώς μισές δουλειές. Ας προσέχατε. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα το κάνουμε γιατί αυτός ο νόμος θα μπορούσε να είναι μια δικαίωση. Αυτός ο νόμος θα μπορούσε να είναι μια δικαίωση και για τις δύο κενές θέσεις σήμερα στα θεωρία της Βουλής. Για τον Ζακ Κωστόπουλο και τη Μαρίνα Γαλανού. Αλλά δεν είναι. Και δεν είναι για τους τρανς συνανθρώπους μας, δεν είναι για όλους τους συνανθρώπους μας και σίγουρα δεν είναι για τα παιδιά τους. «Η ζωή μου είναι μία κόλαση», έγραψε ο 15χρονος Νικόλας. Ο Νικόλας δεχόταν ομοφοβικό εκφοβισμό του χειρίστου είδους. Τον έπνιγε κυριολεκτικά ο αντίλαλος της φράσης «Η ομοφιλοφιλία είναι ασθένεια» που πρόσφατα είχε ξεστομίσει η καθηγήτριά του. Έτσι, 8 Ιουλίου 2018, ο Νικόλας αυτοκτόνησε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα σας πω για τους χιλιάδες που κατεβαίνουν κάθε χρόνο στα Pride και εσείς κάνετε πλάκες και εσείς τους κλεβάζετε γιατί φοράνε χρώματα και φτερά και στράς και γκλίτερ. Είναι ακτιβιστές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ακτιβιστές και αγωνίζονται και το έχουν πληρώσει με το αίμα τους. Και αγωνίζονται για να κλείσουν στόμα σε μερικές από τις δικές σας τις φιδίσχες γλώσσες που τσακίζουν ανθρώπους. Ξέρετε, το αύριο είναι εδώ. Το αύριο είναι σήμερα.
Και αύριο εμείς θα χορέψουμε στους γάμους των φίλων μας. Αύριο εμείς θα τραγουδήσουμε στα γενέθλια των παιδιών τους. Και θα βάλουμε τα μεταξωτά. Και θα φυσάνε. Συγγνώμη, ε. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ. Γιατί στα ατομικά δικαιώματα, όποια κι αν είναι η ερώτηση, το 41% δεν είναι ποτέ η απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ...